Τι τρέχει? Ήρθα να σου πω. Ναι. Μήπως αναβάλαμε το τεστ. Μήπως να καθόσουμε να διαβάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται με τίποτα. Το έχεις πάρει απόφαση. Έχεις βγάλει θέματα και τέτοια. Διάβασμα. Εσύ που πας για μπάνιο? Λεωνάρδο, σου συμβαίνει κάτι? Όχι, απλά είμαι φιλικός. Και να σου πω, απλό ντους τα κάνεις και τα μαλλιά. Πάμε καλά εδώ μέσα. Πάντως το μπάνιο είναι απόλαυση, ε! Να το χαρείς! Ανοιχτά. Ναι. Μια φορά θα ξεχάσετε και τα μυαλά σας εδώ μέσα. Συγγνώμη, την τσάντα μου παίρνω και φεύγω. Με έχεις κάνει! Είδες, Αγγελάκο, που τώρα δεν έχω ματιστώ. Σιγά με, αρυπουνάρω! Το κάνω όσο πιο μαλακά μπορώ. Περίμενα να φέρνω πέτσι. Χρήστο! Μην ενοχλείστε, φεύγω. Όχι, ρε γαμόντο! Hey! Όταν βρίζεις θα λες ή όχι ρε πούλμαν ή όχι ρε χαρίδα. Αρή! Άντε και χαρίδα! Ναι ρε γαμότο. Ασυχτήρα. Εγώ φταίω που την πατάω με την καθεμιά. Τι θες εδώ? Θέλω να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις τι? Ότι με τον Άρη και εμένα δεν τρέχει τίποτα. Και εμένα τι με νοιάζει? Δεν σε νοιάζει. Εσένα τι σε νοιάζει αν με νοιάζει? Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Αλλά στην ντουζιέρα δεν ήμασταν οι δυο μας. Συγχαρητήρια. Μόλις βελτίωσες τη γνώμη μου για σένα. Ήταν μαζί μας και ο γιος του Άρη. Ποιος? Ο ανεψιός του Άρη εννοούσα. Εβά. Αποφάσισε πρώτα τι ψέμα θα μου πεις και μετά τα λέμε. Ρε Χρήστο, δεν σου λέω ψέματα. Προς το παρόν βγες από το δωμάτιό μου. Βγες. Ο γιος του Άρη. Τουλάχιστον Μαρία λέγει πετυχημένα ψέματα. Είδες τι κάνα που τα καταφέραμε οι δυο μας. Τι τις θέλουμε τις γυναίκες. Άντε από εκεί. Τι έγινε, ζεύγος, πώς από εδώ? Θέλουμε τις σημειώσεις του Πέτρου. Αύριο. Ρε, τώρα τις θέλουμε, έχουμε διάβασμα. Κάτσε, ρε Ζαγίδη, τόσο θερμός άντρας είσαι για διάβασμα, την πας στην κοπέλα. Ρε, κάνε μας τη χάρη, ρε. Ο. Τι είναι αυτό? Χόμπιτ. Άντε, φύγετε τώρα. Τον είδα το πρωί στο μάθημα. Τι κουκλίζει εσύ, πώς σε λένε? Άγγελο. Είναι γιος της αδελφής μου. Αλλά δεν είναι εδώ. Έτσι και τον δούνε θα με διώξουν και εμένα. Μη μου βάζει ιδέες. Μωρέ, Άρη, σκούπισε τον, θα κρυώσει. Έλα, να σε σκούπισω περισσότερο. Έλα, καλύτερα, άντρα μου. Αντράκι μου, κουκλή μου, αστέρι μου. Φοβερός είναι. Και φάτσα. Σου μοιάζει. Ναι. Αμελινά, πάμε εμείς για διάβασμα. Πήγαινε και έρχομαι. Πόσο θα τον κρατήσεις? Μέχρι αύριο το πρωί. Ό,τι θες να μου πεις. Τρελαίνομαι για παιδιά. Ναι, ο Ζαγίδης έχει κάποια δυσκολία. Καμία δυσκολία. Γεια σου. Τι τάξη πας? Φαντάρος είναι, προχθές έκοψε την αναβολή. Καλά σου λέει, βρε μωρό μου. Τι τάξη, μικρός είναι ακόμα, δεν τον βλέπεις? Μικρός, αλλά θαυματουργός. Πόσο μου αρέσει να βλέπω άντρες με μωρά. Όχι και μωρό εδώ, αντράκι μου. Τόσο έτσι πως το βλέπεις τώρα θα γίνει είδωλο μια μέρα. Θα γίνει ρουβάς. Θα χορεύει, θα τραγουδάει, θα κάνει. Και εσύ θα τον καμαρώνεις από το δρομοκαίτιο. Ράιγα, γαρίδα. Φανή. Είσαι καλά? Ναι, καλά, μια χαρά. Γιατί είσαι υδρωμένη? Έτρεχα. Είχα πάει στον πατέρα μου και τώρα έρθα για το διαγώνισμα του Χρήστου. Σε είδα και στο μάθημα το πρωί. Έχεις μια παράξενη ενεργητικότητα. Υπερένταση είναι. Υπερένταση ή τα χάπια που παίρνεις? Ποια χάπια? Τα είδα στην τσάντα σου, Φανή. Α, κοινά. Του πατέρα μου είναι. Είχα πάει να του τα δώσω. Και του τα έδωσες? Ναι. Δηλαδή, αν ψάξω στην τσάντα σου, δεν θα τα βρω? Αντζελά. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. Συμφωνώ. Γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου.
Έχω περάσει κι εγώ από αυτό το μονοπάτι και ξέρω που βγάζει. Στην καλύτερη περίπτωση θα βρεθεί στο νοσοκομείο. Εντάξει. Θα του το πω να τα παίρνει με μέτρο. Συγγνώμη τώρα γιατί έχω αργήσει για το μάθημα του Χρήστου. Ποιοι λείπουν? Η Φανή. Ήρθα. Γρήγορα. Ο Λεωνάρδο και ο Άρης. Ο Άρης είναι άρρωστος. Τα κρύωσε στα ντους. Τι κάνεις, παιδί μου? Τίποτα. Δεν κατάφερα να πάρω τα θέματα. Τα έχουμε πάρει εμείς, έλα, τρέχα να προλάβεις. Δεν παίζει να τρέξω. Η πόρτα είναι κλειδωμένη και είμαι κλεισμένος μέσα σε μια ντουλάπα. Τι? Δεν μπορώ να βγω. Ούτε εγώ μπορώ να βγω. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Πάρε τον Άρη τηλέφωνο που είναι στο δωμάτιό του. Εκεί πρέπει να έχει ο Πέτρος κλειδιά για όλη τη σχολή. Πες τον Άρη και να σου ανοίξει εκείνος. Τι έγινε? Θα πάθω κανένα έφραγμα και όχι τίποτα άλλο. Πάρω πήρα το ρόλο κρέμα, δεν είναι? Και όπως είπαμε, Αγγελέκο, μέτρα μέχρι το 20 και ύστερα έλα να με βρεις, έτσι. Ένα. Δύο. Τρία. Εφτά. Οχτώ. Εννιά. Πού είσαι, ρε? Φοβήθηκα μην είναι ο Μίλτος ρε, εσύ με την Κατερίνα που με δέρνει. Τι δουλειά είσαι εδώ μέσα? Άσε. Έχω τρελά κουτσουμπολιά. Θα σου πω. Πρέπει να την κάνω. Ευχαριστώ. Α. Και να κλειδώσεις πάλι, ε. Μην ανοίξεις τα ματάκια ακόμα, δεν είναι έτοιμος ο μπαμπάς. Άγγελε! Άγγελε! Αγοράκι μου, που ήσουνε? Ξέρεις τι έπαθα μέχρι να σε βρω, ε? Πάμε μέσα. Χρήστο, συγγνώμη, θα σου εξηγήσω. Μπαμπάς. Ο Άρης είναι μπαμπάς. Και μάλιστα καλός μπαμπάς. Απίστευτο. Καλός μπαμπάς. Πλάκα μου κάνεις. Αφού χάσεις το παιδί. Και το έψαχνε σαν τρελός. Εμένα ο δικός μου έχει να με δει 100 χρόνια και δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, με αυτό το θέμα θα λογαριαστούμε μετά. Προς το παρόν, σας παρακαλώ, συνεχίστε το διαγωνισμό, εντάξει. Εγώ τελείωσα. Συγγνώμη. Πόσο είναι? 2 χρόνια είναι το αγοράκι μου. Άγγελε! Το έμαθες ότι εγώ πήρα το ρόλο? Στην κοσμάρα του άλλος. Να σου πω, μην μου το κατσικάζετε, φέρ' το εδώ. Κοίτα να χάσω μπαμπά, ρε. Είδες, ρε. Ο Άρης έβγαλε το όλο του πρόσωπο. Μελίνα, πάμε να φάμε τίποτα? Κάτσε, μωρέ Πέτρο. Άρη, έλα λίγο έξω, παρακαλώ. Ναι, έρχομαι. Κανονίστε να βρω μισοπαίδιο όταν έρθω, ε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν είχα που να τον πάω. Δεν επιτρέπονται τα παιδιά εδώ μέσα. Αν πάθει κάτι, έχει ευθύνη σχολή. Για ένα βράδυ είναι μόνο. Αύριο θα τον πάρει η μάνα του. Μου εγγυάζει ότι θα τον προσέχεις? Σαν τα μάτια μου. Εντάξει, άντε μέσα τώρα γιατί δεν είναι στα καλύτερα χέρια. Ευχαριστώ. Για όποιον ενδιαφέρεται, η Εύα έφυγε. Έχει πάρει τον μπουφάν της και έχει βγει στο κρύο και το αγιάζει. Πρέπει να είναι πολύ στεναχωρημένη. Yeah.
είσαι, ρε, ανησύχησα. Καλά είμαι, ρε, παιδί μου, κούλαρε. Ναι, εγώ δεν είμαι. Το βλέπω. Έχω νέα να σου πω. Θα μου πεις μετά, γιατί πρέπει να πάω να κάνω άλλη μια φορά τη χορογραφία μου πρόβα. Αλλά κάτσε, ρε, παιδί μου, λίγο να σου πω τι έγινε χθες. Ή μάλλον τι δεν έγινε χθες. Θα μου πεις μετά. Γεια. Τι πίνει αυτή. Τι θα γίνει, κοπελιά. Θα έρθεις να βοηθήσεις με τον Άρη. Ναι, έρχομαι. Άντε. Καλά, τι πάθανε, τι πάνε. Λοιπόν, Άγγελε, θέλω να με υποσχεθείς ότι θα ξανάρθεις και ότι θα με βλέπεις στην τηλεόραση, φυσικά. Έλα, ψωνάρα. Γεια. Και να μην ξεχάσεις τις σπογιές σου, έτσι. Πάμε, γεια. Θέλω να σου δώσω ένα φυλάκι. Σε λίγο αρχίζει το μάθημα, δεν πάμε κι εμείς. Ναι. Πες γεια στους θείους. Ποιους θείους? Για να μολυθεί. Εγώ είμαι θεία. Καλά, κάνε γεια στη θεία. Ωραία περάσατε, βλέπω. Ναι, περάσαμε τέλεια. Ο Αγγελάκος μου είναι η καλύτερη παρέα. Κολλητάρια γίναμε. Έτσι, Τζον Ράμπο. Έτσι. Μάλιστα, αποκτήσαμε και αντρική κουλτούρα. Αποκτήσαμε μπαμπά. Για πες μου, τι έγινε με την δουλειά? Με πήρανε. Ξεκινάω από Δευτέρα. Αλήθεια? Μπράβο. Και το μικρό τώρα που θα τον αφήνεις? Στη θεία μου. Να σου πω, είμαι και εγώ εδώ, μην το ξεχνάς. Και όπως είπαμε και πιο πριν, αποκτήσαμε μπαμπά. Και θα τον κρατήσουμε. Ελπίζω να περάσω το χώρο, γιατί στη μουσική θα κόπω σίγουρα. Ακούς? Του γράψα κάτι στίχους αντί να γράψω τα θέματα. Ακούς? Ρε, ακούς? Ναι, ακούω. Καλά είσαι? Μια χαρά. Καλημέρα. Τελειώστε το ζέσταμα και μετά πάμε να κάνουμε τη χορογραφία. Φανείς εντάξει? Μια χαρά. Αν θέλεις μπορώ να σε εξαιρέσω και να δω τη χορογραφία μια άλλη φορά. Είμαι έτοιμη, θέλω να χορέψω. Ωραία, μη φύγεις στο τέλος, σε θέλω. Πάμε, παιδιά. Έλα, τι θες? Φανή! Φανή!